Ένα, δύο, τρία. Γεια σας φίλες και φίλοι του Easy Greek. Βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο στην Ελλάδα. Πριν λίγες μέρες προκηρύχθηκαν εκλογές. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα στην Αθήνα για να ρωτήσουμε τον κόσμο αν θα ψηφίσει και να του δείξουμε φωτογραφίες Ελλήνων και Ελλήνων πολιτικών προσώπων να μας πούνε άμα τους αναγνωρίζουν. Θα έχει ενδιαφέρον αυτό το επεισόδιο. Πάμε να δούμε. Τι θα κάνετε 21 Μαΐου. 21 Μαΐου, είναι κάποια γιορτή 21 Μαΐου και πρέπει να γιορτάσω. Κωνσταντίνου Γκελένης. Είναι οι εκλογές. Α, είναι οι εκλογές. Θα ψηφίσω κουκουέ. Θα ψηφίσετε ή δεν θα ψηφίσετε, έχετε αποφασίσει. Θα ψηφίσω, ναι. Θα ψηφίσω φυσικά. Πώς και ψηφίζεις, γιατί ψηφίζεις. Τι γιατί είναι το δικαίωμά σου. Είναι, όχι, είναι το καθήκον σου. Παλιότερα απαγορευόταν να μην ψηφίσεις. Είχα ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί πίστευα ότι η αριστερά θα φέρει μια αλλαγή, αλλά μετά απογοητεύτηκα πάρα πολύ. Δεν θέλω να μου πεις τι, δεν είναι αυτό το θέμα. Έχεις αποφασίσει ή μπαλατζάρεις. Μπαλατζάρω λίγο. Πάντως σίγουρα όχι κόμμα εξουσίας. Θα ψηφίσω ένα μικρό κόμμα σίγουρα. Είσαστε την αποφάσιστη βασικά. Το έχετε σκεφτεί. Εγώ είμαι ντεμί. Όχι τι θα ψηφίσω, αν θα πάω. Τώρα είμαι πάρα πολύ μπερδεμένη τι θα ψηφίσω. Θεωρώ ότι σε όλους έχει μπει λίγο στο μυαλό το μικρόβιο να απέχουμε. Τρίτο κόμμα, έρχονται οι αναποφάσιστοι ή δεν ξέρω, δεν απαντώ. Αυτοί ας πάνε σε κάποιο μικρό κόμμα, είτε αριστερό είτε ακροδεξιό, να στηρίξουνε. Νομίζω ότι ο λόγος περισσότερο των απέχεις είναι το ότι δεν βλέπουμε καμιά διαφορά. Δηλαδή, τι απέχεις, τι δεν απέχεις, τελικά το αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές είναι το ίδιο. Σε αυτούς που δεν θέλουν να ψηφίσουν για τους λόγους τους, τι θα τους έλεγες. Είναι δεξιούλιδες, αλλά δεν το ξέρουν ακόμα. Είναι δικό τους θέμα τι θα κάνουν. Για πες παραπάνω γι' αυτό, με ενδιαφέρει. Ναι, απολυτική ίσον δεξιούλη. Όχι. Εγώ έτσι πιστεύω. Στεναχωριέμαι που θα ψηφίσουν. Πιστεύω ότι πρέπει να ψηφίσουν γιατί υπάρχει πιθανότητα να γίνει σαν το εκλογικό σύστημα της Αμερικής. Μετά από κάποιο σημείο θεωρώ ότι πρέπει να μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Δηλαδή να ψηφίζει ένα πολύ μικρό ποσοστό και αυτό το μικρό ποσοστό να εξαρτάται όλη η ζωή των υπολείπων. Ειδικότερα οι νέοι, δεν γίνεται να αφήνουμε το μέλλον μας σε μεγάλους ανθρώπους που έχουμε δει τι έχουν καταφέρει και δεν είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι, οπότε ναι. Ναι, μεν η αποχή από ό,τι λένε και αναρχική είναι μια στάση η οποία εντάξει αφισβητεί τελείως την εξουσία και καλό είναι να αφισβητούμε την εξουσία, αλλά από την άλλη τα πράγματα είναι κρίσιμα. Γενικά η σχέση σου με την πολιτική ποια είναι, βλέπεις το τι γίνεται, ξέρεις πολιτικού. Εννοείται. Από 3-4 χρονών ασχολούμαι με την πολιτική. Αρχικά βλέποντας το κανάλι της Βουλής 3-4 χρονών. Okay. Και μέχρι σήμερα ξέρω όλους τους πολιτικούς και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Είστε έτοιμοι για το quiz? Είμαστε ιδιαίτερα, αλλά θα προσπαθήσουμε. Είμαστε μαζί και είμαστε έτοιμοι. Είσαι έτοιμος να σου δείξουμε φωτογραφίες, να τους αναγνωρίσεις? Φυσικά. Αυτή η πρώτη κυρία. Δεν την αναγνωρίζω. Δεν είναι η Καραμανλή ξαδέρφη. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αυτή είναι η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Όνομα. Δεν θυμάμαι πώς τη λένε. Στην ουσία είναι μια θέση διακοσμητική στο δικό μας τύπο δημοκρατίας, ας πούμε, που έχουμε. Σακελαροπούλου. Κατερίνα Σακελαροπούλου, και γειτόνισσα. Είναι η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μπράβο. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου. Δεν το θυμάμαι. Δεν... Καπνίζει πολύ και έκανε λίγο έτσι όχι. Τα πράγματα άνω κάτω στο ΣΥΡΙΖΑ τελευταία. Όχι, όχι. Δεν τον ξέρω. Τον έχω δει να μιλάει πρόσφατα, αλλά δεν ξέρω το όνομά του. Καπνίζει πολύ. Κι εγώ. Ο Παύλος Πολάκης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Του ΣΥΡΙΖΑ, ο Πολάκης. Λέω και γνώμη για αυτούς. Άμα θέλετε, μας λέτε. Αν δεν θέλετε, δεν λέτε. Ο Πολάκης τώρα είναι πολύ λούμπεν. Δηλαδή, λαϊκίζει πάρα πολύ. Θα τον ήθελα πιο σοβαρό, πιο μετρημένο. Σαν το κουτσούμπα, ας πούμε. Έχουν όλη η νεύρα μαζί του. Και ο Πολάκης. Πολάκης, εντάξει. Δεν είμαι υπέρ του κομμάτος του. Μ' αρέσει όμως η δυναμική του. Έχει ένα δυναμισμό, έναν αντισυστημισμό, ας πούμε. Και... Ο Πολάκης. Δεν εκφέρω άποψη. Αλλαγή. Για τα πολιτικούς δεν εκφέρω άποψη. Α, ο Άδωνης. Καταπληκτική προσωπικότητα που πουλούσε βιβλία και τώρα είναι και υπουργός. Παναγίτσα μου. Next. Δεν μπορώ. Παιδιά, αυτόν τον λένε ότι τέτοιο. Πώς κατέβει για επόμενος πρωθυπουργός. Ο Άδωνης, Γεωργιάδης. Παναγίτσα μου. Γεωργιάδης, Άδωνης, της Νέας Δημοκρατίας, υπουργός.
Και έλεγε ότι δεν θα μπει ποτέ στη Νέα Δημοκρατία, ούτε πάνω από το πτώμα του και νάτος που μπήκε. Υπουργός Ανάπτυξης και βουλευτής Β1 Βορείου Τομέα Αθηνών Άδωνης Σπυρίδων, Άδωνης Γεωργιάδης. Καλά, καταπληκτικός είσαι. Στο ο Άδωνης Γεωργιάδης. No comment. Κανένα comment. Τώρα πώς έγινε ένας πολιτής βιβλίων από το τηλεμάρκετινγκ να εξουσιάζει την Ελλάδα τόσα χρόνια. Απίστευτο. Ούτε αυτό που άρχισε από αλλού και έγινε φουλ συστημικός, δεν... Αυτός είναι ο Μπουμπούκος. Μην τέτοια. Είναι στα έμπορος βιβλίων. Δεν πειράζει. Εντάξει, μπορεί να είναι πατριώτης βέβαια, αλλά δεν... Δεν τον έχω ακούσει. Είναι μέσα στη Βουλή, το κόμμα του. Και τώρα δεις. Πλεύρης, γιος... Όχι, δεν είναι ο Πλεύρης. Ιδεολογικά προς τα εκεί πάει. Είναι προς τα εκεί πάει. Next. Ο αρχηγός της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Όχι, με τίποτα. Δεν μου φαίνεται καλός πάντως, δεν μου αρέσει. Κυριάκος Βελόπουλος. Ο άλλος πολιτής βιβλίων δεν είναι που, ο Βορύδης που λέγεται, που πουλάει. Βελόπουλος. Ο Βελόπουλος, μέρη 25. Όχι, έγινε. Όχι μέρη 25, Ελληνική Λύση. Βελόπουλος. Ο Βελόπουλος, εντάξει, λέει κάποια σωστά πράγματα. Μπορεί να είναι και παλάτζας, να μην είναι πράγματι ακροδεξιός. Έλα, Βελόπουλος. Α, με τις κεραλιφές, ωραία. Όχι, καλύτερα να ψηφίσουν αυτόν παρά τον Μητσοτάκη. Την κυρία δεν ξέρω, φορά και μια στέκα στα μαλλιά. Είναι η πολιτισμού. Α, καλή τότε είναι αυτή, όχι. Μάλλον ζούσε στο εξωτερικό καιρό, ε. Ζούσα 2 χρόνια. Δεν την ξέρω, όχι. Κρίμα, φαίνεται συμπαθητικά. Αυτή η παιδιά ποια είναι? Δεν είναι η Ζαρούλια γυναίκα του Μιχαλολιάκου? Όχι, αλλά τη μοιάζει. Αυτή είναι η υπουργός πολιτισμού, η Μενδώνη. Α, Ελίνα Μενδώνη. Ελίνα Μενδώνη, ναι, βέβαια. Εδώ κοίτα. Υπουργός πολιτισμού και επιτέως γενική γραμματέας πολιτισμού, Ελίνα Μενδώνη. Αυτή η Μενδώνη. Ναι. Παράγεσά μου και αυτή. Τι είναι αυτή, ρε παιδιά? Πω, Ιράν γίναμε. Ναι, next. Αυτό τον ξέρω φατσικά, αλλά ονόματα σας λέω δεν. Λούμπεν βλέπετε. Ναι, από το Λούμπεν είστε. Δημήτρης Κουτσούμπας. Γενικός γραμματέας του ΚΚΕ. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Δημήτρης Κουτσούμπας. Κουτσούμπας. Αξιόπιστος. Εκτιμώ γενικά το ότι μένουν πιστοί στην ιδεολογία που είναι. Δηλαδή, είναι ένας λόγος για να τους ψηφίσω. Αραμπάδες και καρούλια. Έτσι λέει. Δεν ξέρω τι λέει. Αλλά αυτοί είστε, λέει. Αυτός είναι. Αλλά αυτοί είστε. Έτσι, μπράβο. Να μην ξεχνιόμαστε. Είναι το παλιότερο κόμμα στην Ελλάδα. Κρατάει γιατί έχει μείνει πιστό σε κάποια δόγματα. Αν φύγει από αυτό, μπορεί και να διαλυθεί ακόμα. Kim Jong-un. Δεν έχει το βλέμμα λίγο του Kim Jong-un? Ο επόμενος τι βλέμμα έχει? Του Mr. Bean, ο πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πανάγιτσα μου και αυτός. Ο Μητσοτάκης χάνεται αυτός. Ο πρωθυπουργός και αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Κυριάκος, ο πρωθυπουργός. Εντάξει, καρικατούρα, δεν μιλάμε. Για ο Μητσοτάκης είναι καρικατούρα. Δεν είναι σαν τις καρικατούρες, σαν το κινηματογράφο το ιταλικό του 60, το 70. Λες και βλέπεις Παζολίνη, ξέρω εγώ. Σίγουρα δεν είμαι μαζί του. Ίσως από αυτούς που είναι στα πράγματα, ίσως είναι ο καλύτερος που έχει έρθει. Ο πρωθυπουργός, εντάξει. Μακριά από μάσκα, δεν καλούσε το ρόλο. Είχαμε μια καλή πολιτική στα εξοπλιστικά μας, που ήμασταν ξεβράκωτοι τόσα χρόνια, ας πούμε, μέσα στην κρίση. Αυτό μπορώ να το μετρήσω σαν θετικό. Πιάσε μπλε. Ο Γκαντέμι. Σταμάτα, μην ο επόμενος είναι ο αγαπημένος. Σε έπιασα. Ο Αλέξης Τσίπρας. Εδώ σχολείο. Κοίτα, με αυτόν είμαστε και σειρά. Είμαστε ίδια ηλικία περίπου. Ο πρώην πρωθυπουργός και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξης Τσίπρας. Εδώ ήταν εύκολο. Τι σημαίνει είμαστε σειρά για τους φίλους του Easy Greek? Σειρά σημαίνει ότι μας κάλεσε ο ελληνικός στρατός την ίδια περίοδο, ας πούμε, περίπου. Έχω μία συμπάθεια γενικότερη, γιατί υποστήριζε κάποια θέματα πάνω στους φτωχούς, όπως η πρώτη κατοικία, εν μέρη βέβαια, όχι ξεκάθαρα. Ο Αλέξης Τσίπρας. Το μόνο που ίσως μπορώ να σκεφτώ σαν θετικό είναι ότι όταν είχε βγει στην αρχή είχε παρουσιάσει μια, ας πούμε, πολιτική κόντρα στα μνημόνια και μετά, ας πούμε, παρέσυρε τον κόσμο σε αυτή την κάφα του δημοψηφίσματος. Α, ο Γιάννης, ο Βαρουφάκης. Αυτός είναι από το μέρη 25. Γιάννης με έναν ή Βαρουφάκης.
ο αρχηγός του ΜέΡΑ25 και τέως υπουργός οικονομικών το 2015, Γιάννης Βαρουφάκης. Που έφαγε και ξύλο τώρα πρόσφατα, ε. Ναι, έργαμο, το εξάρχη. Τι κακό κι αυτό, καλά κι αυτός γιατί βγήκε. Είναι οικονομολόγος ο άνθρωπος, είναι επιστήμονας. Είναι αυτός που θέλει να γυρίσουμε στην Δραχμή. Εντάξει, που λέει, δεν είναι το μόνο που υποστηρίζει. Ναι, συμφωνώ. Και έχω κολλήσει. Πολύ καλός, παιδιά, αλλά δεν ξέρω για την πολιτική. Δηλαδή, μια έδρα σε ένα καλό πανεπιστήμιο, Οξφόρδη, ας πούμε. Είναι εγωπαθής πολύ σαν άνθρωπος και κάνει επίδειξη της πολιτικής του γνώσης. Μπορεί να τον λανσάρουν επίτηδες. Δεν μου γεμίζει και πολύ το μάτι, ας πούμε. Όταν ακούς, ας πούμε, ένα ακόμα ΜέΡΑ25, τι είναι αυτό, ρε παιδιά. Είναι ψώνιο. Αυτός του Πασόκ, Σεάκης. Ανδρού Λάκης. Ανδρού Λάκης. Να δουλάξει με Μητσοτάκη, μόνο κριτική δηλαδή. Ο ευρωβουλευτής και αρχηγός του κινήματος αλλαγής Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης. Του Πασόκ, ο κριτικός, πώς τον λένε, δεν θυμάμαι το όνομα του τώρα. Ο Ανδρουλάκης. Ο Ανδρουλάκης, μπράβο, ναι. Παιδιά. Πάλι δεν μ' αρέσει η μούρη του. Πάλι. Δεν τον ξέρω. Δεν έχω ιδέα ποιος είναι. Θα παίξει κρίσιμο ρόλο, λέτε. Μάλλον, ναι, θα είναι σαν ρυθμιστής θα είναι αυτός, έτσι δείχνει. Από εκεί που ξεκίνησε το σκάνδαλο με τις υποκλοπές, γιατί ήταν ένα κινητό το οποίο παρακολουθούσε το δικό του. Τον προωθεί το σύστημα σιγά σιγά, βλέπει το σύστημα ότι δεν τραβάει βέβαια πολύ. Ας πούμε τα ξένα κέντρα βλέπουν ότι ακόμα δεν τραβάει, δεν έχει έρθει η ώρα του ακόμα να κυβερνήσει. Κάποια στιγμή θα... πολύ πιθανόν θα κυβερνήσει. Και αυτό δεν ξέρω το κύριο. Έχω δει και συνεντεύξεις του, αλλά όνομα δεν γνωρίζω. Κάνω άλλη ερώτηση. Είναι αριστερός, δεξιός ή κεντρός? Δεξιός φαίνεται. Άπαπα, δεν μπορώ να θυμηθώ. Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας και βουλευτής νότιο τομέα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Δένδιας, ο Υπουργός. Α, και αυτόν τον λένε για πρωθυπουργό. Είναι Υπουργός Δημοσίας Τάξης. Κάποτε ήταν, τώρα είναι Υπουργός Εξωτερικών. Έχει ένα καλό προφίλ, ότι είναι ένας υπουργός που αντιστέκεται, ας το πούμε, στις τουρκικές προκλήσεις, ξέρω εγώ. Ναι, ο Δένδιας, που έχει εμφανιστεί με μάσκα Παναθηναϊκού στη... Εδώ έχετε υλικό! Δεν έχει καλή φωτογένεια ο τύπος, αλλά δεν τον ξέρω. Τι είναι αυτή η μούμια, δεν θυμάμαι το όνομα. Ελαλοβέρδος είναι. Παιδιά της Νέας Δημοκρατίας τα ονόματα... Ένα τη δεξιά είναι, δεν ξέρω ποιο είναι ακριβώς. Πασόκ είναι αυτό. Πασόκ είναι, έτσι είναι το Πασόκ. Είναι από τη δεξιά πτέρυγα, ας πούμε, του Πασόκ. Ο βουλευτής Βορείου Τομέα Αθηνών, τέος υπουργός Υγείας, τέος υπουργός Εξωτερικών, Ανδρέας Λοβέρδος. Λοβέρδος, Πασόκ. Ανδρέας Λοβέρδος. Ναι, μπράβο. Μίστερ Τένις. Παίζει τένις με τον Άδωνη, δεν έχει δηλώσει. Αλλά ο Άδωνης λέει τον κερδίζει, έτσι έχει δηλώσει ο Λοβέρδος. Έλα, και αυτή την ξέρω, αλλά. Του πολιτισμού. Όχι, του πολιτισμού την είδαμε. Αυτή είναι παιδείας. Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Κεραμέως. Νίκη Κεραμέως. Ωραία, εσείς που τώρα τα έχετε πρόσφατα, ναι. Για πείτε γνώμη. Ναι. Έχουν βγει οι μαθητές, έχουν κάνει κινήματα και κινήματα, καταλήψεις και καταλήψεις και κανείς δεν την κατεβάζει από εκεί πέρα που είναι. Θα πρέπει να φύγει, όχι χθες, να έχει φύγει εξ αρχής. Κεραμέως. Κεραμέως. Τι νοιάζει πιο πολύ να κάνει ιδιωτικά τα πανεπιστήμια και ό,τι άλλο που μπορεί να κάνει. Αυτή η κοπελίτσα συμπαθητικά φαίνεται. Λες και έχει τελειώσει από κάποια φοιτητική οργάνωση και μπήκε στην πολιτική. Στο μαλλί του είναι. Είναι κρίμα. Λες και βγει από το πιστολάκι. Και είναι κάποιος πολύ τώρα διάσημος και, και με σκοτώνουν. Θυμάμαι όμως τον λένε. Που μας βοήθησε λίγο να απαλλαγούμε από να πηγαίνουμε στο δημόσιο και να τα κάνουμε όλα ηλεκτρονικά. Ο πατέρας μου θα με σκοτώσει που δεν ξέρω τους υπουργούς. Ναι, ο Πιερακάκης. Ναι. Ποιος είναι αυτός? Πιερακάκης. Εμείς δεν τον ξέρει και είναι μόνο καλός αυτός. Καλός είναι. Καλός φαίνεται. Αυτός τι κάνει εκεί πέρα? Είναι ο Πιερακάκης. Και τι κάνει αυτός? Όπως είπε η μαμά μου, έφτιαξε την πληροφορική στην Ελλάδα. Ο Υπουργός Επικρατείας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερακάκης. Φυσιογνωμικά σαν ένα καριερίστα που ψάχνει την καριέρα του. Είναι της Ραδιάς, αυτός που έχει φτιάξει τώρα όλα τα μέσα, τα φωτά government και όλα αυτά, πώς λέγεται. Ναι, ο Πιερακάκης, πώς λέγεται. Μπράβο! Μαριλού, πώς φάνηκαν οι απαντήσεις τους? Μ' άρεσε γιατί είχε πολλές και διαφορετικές απαντήσεις. Θα ψηφίσουν, θα ψηφίσουν. Αριστεροί, δεξιοί, ξέραν τους πολιτικούς, δεν ξέρανε. Καλά πήγε. Ευχαριστούμε γι' αυτό. Όσους πήρανε μέρος. Θα έχει πολύ μεγάλη αγωνία αυτή η εκλογική αναμέτρηση και μάλλον θα πάμε και σε δεύτερη. Άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να γίνετε και μέλη μας για να αποκτήσετε πρόσβαση στην απομαχανητοφώνηση αυτού του επεισοδίου, ασκήσεις. Πρόσβαση στην κοινότητά μας στο Discord, όπου συζητάμε μεταξύ μας και σίγουρα θα συζητήσουμε και για πολιτικά και για τα αποτελέσματα των εκλογών και στα ελληνικά. Οπότε σας περιμένουμε. Αλλιώς τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο του Easy Greek. Μέχρι τότε τα λέμε και καλά αποτελέσματα. Και κάντε και μια εγγραφή, γεια χαρά!
Εντάξει, δεν ξέρω, θα πάμε σε κάποια άλλη μπανάνια.